Είναι η μόνη οικογένεια που δεν θα ήθελα να τη βλέπω να μεγαλώνει. Ωστόσο, τα μέλη της είναι άνθρωποι που πλέον μεταξύ τους έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς. Η ψυχή εδώ και δεκαετίες του φιλανθρωπικού σωματείου «Ο Καλός Σαμαρίτης», πατέρας Γεώργιος Μεντιδάκης, οι εθελοντές που βοηθούν στο έργο του, αλλά και οι ωφελούμενοι άποροι, αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια με καθημερινή επαφή, αφού σε αυτή τη γωνιά του Ηρακλείου βρίσκουν κάθε μεσημέρι ένα πιάτο φαγητό περισσότεροι από 40 άνθρωποι, οι οποίοι λαμβάνουν 85 μερίδες. Δεν κάνεις κάτι. Το αποφείλει να το κάνεις. Επομένως, είναι μέσα στο καθήκον σου, μέσα στην προσφορά σου. Εδώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Ετοιμάζω κάθε μέρα το φαγητό τους από φρέσκα υλικά. Ένα καλομαγειρεμένο φαγητό όπως στο σπίτι μας. Και με το καιρό γνωριζόμαστε όλη η ομάδα και είμαστε σαν μια αγαπημένη οικογένεια. Τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια αυτή δεν θα μπορούσε παρά να μαζευτεί όπως κάθε μέρα, μόνο που σε αυτή τη διανομή δεν υπάρχουν ουρές, αλλά παρέες ωφελουμένων, που όσο κι αν κάποιος θα περίμενε να είναι θλιμμένοι λόγω των συνθήκων ανέχειας που βιώνουν, σχεδόν εκπλήσεται όταν αντικρίζει την ευγνωμοσύνη για αυτό το ζεστό και καλομαγειρεμένο πιάτο φαγητό, την ώρα που η απληστία και το ανικανοποίητο αποτελούν τον κανόνα για μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Καλές γιορτές και καλή πρωτοχρονιά και καλά να είναι ο πάτερ μας και όλος ο κόσμος που μας συντηρεί. Πολύ ευχαριστημένοι. Χρόνια σας πολλά. Πολύ ευχαριστημένος με την ενορία, με τα πάντα, με όλα, με το φαγητό. Πολύ ευχαριστημένος. Εγώ είμαι στην οδό σε έναν απειρό, τον έχω στο μάξι και έρχομαι για αυτόν εδώ στο φαΐ. Περίπου 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσφορά. Αν γιατί δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια ο άνθρωπος αυτός? Θα πηγαίναμε να τρώγαμε από πού? Να τρώγαμε από τους κάδους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ο επόμενος χρόνος να φέρει καλύτερη και καλύτερα αποτελέσματα για όλο τον ελληνικό λαό. Αυτά. Μαγειρεύουμε με την αγάπη εκείνων που προσφέρουν, λέει συγκινημένη η μαγείρισα που σήμερα έβγαλε από νωρίς τις μερίδες του φαγητού, το οποίο μοσχοβόλαγε. Έτσι όπως μοσχοβολάει, όπως είπε, η καρδιά όσων συμμετέχουν, κάθε φορά που με αγάπη οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τη μερίδα τους και έστω και με ένα νεύμα συγκίνησης τους κοιτάζουν φεύγοντας. Όταν έρχονται να πάρουν το φαγητό, δεν φεύγουν αν δεν πούν το γεια. Αν δεν γυρίσω την πλάτη να τους πω γεια. Δεν φεύγουν, περιμένουν. Παλιά έρχομαι μία φορά την εβδομάδα, τώρα έρχομαι κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ, ούτε κούραση νιώθω ούτε τίποτα. Στον Καλό Σαμαρίτη η παραβολή είναι ακόμα υπαρκτή και όσο οι ανάγκες μεγαλώνουν, τόσο λένε θεριεύει και το πάθος για βοήθεια. Πράξη όχι απλά ανθρωπιάς, αλλά της ανάγκης μέσα στην κοινωνία να νιώθεις μέλος, αποφασίζοντας να σταθείς δίπλα στο συνάνθρωπο.